Είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι και βιομηχανική, έχουμε τόσα εργοστάσια, γύρω μας ένα σώρο αγρότες, οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο 24 ώρες το 24ωρο και να αντιμετωπίζονται έτσι όπως πρέπει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες. Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς δεν υφίστανται. Αν δεν έχεις όμως όλες τις ειδικότητες, πώς θα το δουλέψεις? Δηλαδή πρέπει και το δικό μας νοσοκομείο και της Θήβας, γιατί έχουν αρχίσει ένα από τα δύο νοσοκομεία να είναι στον οργανισμό, γιατί αυτά δεν είναι λογικά. Δηλαδή πρέπει και τα δύο νοσοκομεία να στελεχωθούν σε όλο το οργανόγραμμα, αν και τα οργανογράμματα είναι παλιά, είναι του 2012. Και αυτό το διάστημα και από 1η Σεπτεμβρίου που βγήκαν οι αναστολές συναδέλφων, δεν έχει καλυφθεί ούτε το 1/5, δηλαδή, από το προσωπικό που υποτίθεται ότι θα ήταν άμεσες οι προσλήψεις αυτές, σαν επικουρικά δηλαδή, για να καλύψουν. Και πόσο μάλλον και οι ελλείψεις που προϋπήρχαν πάνω σε αυτό, και σε μεσολευτικό και σε διοικητικό προσωπικό, γιατί ήδη βγαίνουν και συντάξεις, πολλές συνταξιούχοι δηλαδή, και μένουν ακάλυπτες οι θέσεις τους. Και το μόνο που ξέρω τουλάχιστον είναι ότι όλο αυτό το διάστημα με τον COVID από το 2019, το μόνο που πήρε το υγειονομικό προσωπικό ήταν μόνο ένα χειροκρότημα το 2019. Από το 19 και μετά το 20, το 21 δεν ακούστηκε πουθενά τίποτα, ούτε καν ένα επίδομα, μια παροχή δηλαδή ευχαρίστησης για αυτό που έχουν προσφέρει όλοι οι συνάδελφοι για αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Δεν έχω δηλαδή να υπάρχει. Δηλαδή είμαστε απογοητευμένοι πάρα πολύ με όλο αυτό. Η νοσηλεύτρια θα κάνει μόνη τις νύχτα στην παθολογική και στη χειρουργική. Το προσωπικό μετακινείται στα διάφορα τμήματα για να καλύψει τις ανάγκες, γιατί δεν υπάρχουν προσλήψεις μόνο του προσωπικού. Καλό το επικουρικό, αν μονιμοποιηθεί ακόμα καλύτερα. Ένα σημαντικό πρόβλημα στο νομό μας, που υπάρχουν και δύο νοσοκομεία, είναι η μη λειτουργική ύπαρξη ούτε ενός περιπατιού μέθου. Ευελπιστούμε με τις ενέργειες της τωρινής διοίκησης ότι κάτι θα αλλάξει. Ίσως ο COVID να βοηθήσει γι' αυτό, γιατί και πριν υπήρχε στο οργανόγραμμα ΜΕΘ και ΜΑΦ αντίστοιχα, αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα λειτουργικό κρεβάτι. Συνέπεια αυτού ήταν όλοι οι ασθενείς να πρέπει να διακομιστούν είτε στην Αθήνα, είτε μέσω της Πέμπτη ΥΠΕ στη Λαμία και στη Λάρισα. Και Χαλκίδα. Και Χαλκίδα, ναι, με το καινούργιο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Τώρα ΜΑΦ δεν έχει δώσει κάτι, δεν έχει δώσει το Υπουργείο εδώ στο νοσοκομείο. Έχει δώσει, αλλά δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Αλλά δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει δώσει και το νοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσουν. Υπάρχει υποδομή και δεν υπάρχει το προσωπικό. Ναι, θέλουμε εξειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Το να το έχεις, αλλά να μην το λειτουργείς, είναι ακόμα χειρότερο. Ένα πρόβλημα σημαντικό επίσης είναι και το ΕΚΑΒ. Με την εξαρτοποίησή του έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, δεχόμαστε παράπονα για καθυστέρηση του ΕΚΑΒ, πλέον το νοσοκομείο δεν είναι υπεύθυνο για το ΕΚΑΒ. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό. Ναι. Οι πολίτες δηλαδή δεν το γνωρίζουν αυτό. Αν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, φταίει το νοσοκομείο. Και σίγουρα η μονιμοποίηση των συναδέλφων, με οποιαδήποτε μορφή σύμβαση, γιατί έχουν προσφέρει πάρα πολλά και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια. Και η ένταξη όλων μας στα βαρέα και ανθυγινά. Ένα χρόνιο έτοιμα όμως. Εμείς έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου γι' αυτό, αλλά δεν έχει, μαζί με άλλα κόμματα, αλλά δεν έχει περάσει από την πλειοψηφία. Και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι οι δαπάνες μειώνονται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το Υπουργείο Υγείας κάθε χρόνο, αντί να αυξήσει τις δαπάνες, έχουμε το κόστος. ΑΕΠ ανεβαίνει. Δηλαδή, και όλα αυτά βλέπεις ότι οι δαπάνες, αντί να αυξηθούν, μειώνονται. Εδώ έχουν κάνει σημαία τη μετακίνηση, όχι την πρόσληψη. Δηλαδή είναι 62 οι οργανικές θέσεις, πλην είναι μόνο οι 45. Οι άλλες λείπουν, τα άλλα είναι κενά. Εμείς αυτοί που κάνουν είναι τις μετακινήσεις. Και τι κάνουν? Εμείς αδελφό ονομάζω το νοσοκομείο της Θήβας, γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εχθρός μας είναι η κυβερνητική πολιτική και δεν είναι οι συνάδελφοι της Θήβας και κάνουν τις μετακινήσεις. Εσύ θα έρθεις από εκεί εδώ και εγώ θα έρθω από εκεί στο άλλο νοσοκομείο. Εδώ και 4 μήνες λειτουργούμε χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Έχει καταστραφεί και δεν ενδιαφέρεται κανένα για την εγκατάστασή του, γιατί είναι, λέει, πολύ μεγάλη δαπάνη.
Πόσο μεγάλη είναι η δαπάνη όταν το Υπουργείο Υγείας καταναλώνει τεράστια ποσά για πλεξιγκλάς, για διάφορα άλλα. Τηλεφωνικό κέντρο να χρεωνόμαστε τα κινητά, να βρούμε τον γιατρό, τον αναισθησιολόγο, αν πιάνει η γραμμή και να κινδυνεύει η ζωή του άλλου για να ειδοποιούμε με τα κινητά. Αυτό δεν είναι, είναι κατάδεια. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Εγώ εντοπίζω δύο σκέλη. Πρώτον, η κακή εφαρμογή του μνημονίου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγόρευσε τον διορισμό των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού επί μια ολόκληρη δεκαετία και οι χαμηλοί μισθοί ανάγκασαν το γιατρονοσηλευτικό προσωπικό να φύγει και να μεταναστεύσει. Είχαμε πληθώρα γιατρών, είχαμε περίσσια γιατρών και νοσηλευτών με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή λόγω κακής πολιτικής και ευρωπαϊκής αλλά και εγχώριας καταλήξαμε στο σημείο να μην υπάρχουν βασικές ειδικότητες που να μας καλύψουν σε αυτή την πανδημία. Και τα στοιχεία που μαζέψαμε μαζί με τα υπομνήματα που θα πάρουμε εδώ δεν θα μπουν στα συρτάρια. Ξέρετε ότι είμαστε από τα κόμματα που παλεύουμε τα ζητήματα με τις δυνάμεις που έχουμε, τις λίγες δυνάμεις που έχουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή όπου μπορούμε με τους καθημερινούς αγώνες. Και θα υλοποιήσουμε αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, για να μην ξαναπώ πάλι τα ίδια. Δεν θέλω να κάνω κάποιο ιδιαίτερο κλείσιμο δηλαδή. Συμφωνούμε απόλυτα με τις προτάσεις, τα αιτήματα του Σωματείου και για τις προσλήψεις και για τις διεκδικήσεις και με όλα όσα είπατε εδώ όσοι παρεμβήκατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν και στοιχείο των παρεμβάσεων που θα κάνουμε για να πιέσουμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο, να επιλύσει ζητήματα και συνολικά φυσικά στο δημόσιο σύστημα υγείας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ειδικά εδώ στα νοσοκομεία της περιοχής και πιο ειδικά το νοσοκομείο της Λιβαδιάς. Είναι γεγονός, είναι απαράδεκτο αυτό που είπε πριν ο κύριος Αυγέρος, νομίζω, να μην υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο σε ένα νοσοκομείο που καλύπτει μια τεράστια περιοχή με πολλές ανάγκες, όπως είπε και η πρόεδρος του Σωματείου. Εδώ με μεγάλη βιομηχανική περιοχή, με αγροτική περιοχή, με εθνικούς δρόμους δίπλα κλπ. Και με πολλές ανάγκες των κατοίκων. Και από αυτή τη σκοπιά, τόσο για ειδικότητες γιατρών που χρειάζονται οι ελλείψεις, όσο και νοσηλευτών, όσο και άλλου βοηθητικού προσωπικού, πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να τους πιέσουμε και να γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Δεν επαρκούν αυτά που εξάγγειλε η κυβέρνηση για 4.000 τόσες, 4.900 προσλήψεις, που ουσιαστικά είναι κάποιους συμβασιούχους που θα τους κάνει μόνιμους, για όλη την Ελλάδα όμως, είναι πραγματική σταγόνα στον ωκεανό. Εδώ χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες. Δεν επαρκούν δηλαδή. Μόνο να αναλογιστείτε πόσα νοσοκομεία είναι, πόσες περιοχές, πόσοι δήμοι, πόσες πόλεις κλπ. Και πού θα πάνε αυτοί, χωρίς να υπάρχει και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χωρίς να υπάρχουν τα κέντρα υγείας, χωρίς όλες αυτές δηλαδή τις υποδομές που θα μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν και τη λειτουργία των νοσοκομείων για να μπορούν να αποδώσουν ως ανώτερο επίπεδο την επιστημονική τους γνώση οι γιατροί και να μπορούν να θεραπεύουν τους ασθενείς, από τα εμβόλια που θα μπορούσαν να κάνουν τα κέντρα υγείας, όπως σωστά είπε ο Γιώργος, με νοσηλευτές και με γιατρούς εκεί που θα μπορούσαν να τα κάνουν, μέχρι άλλες δραστηριότητες. Το ΚΚΕ θα έχετε ακούσει, την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε με ομιλία δική μου και παρεμβάσεις συναδέλφων σας, γιατρών, υγειονομικών, στην Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, την πρότασή μας για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και για το νέο ΕΣΥ που προτείνει η κυβέρνηση, έτσι όπως το λέει. Και αυτή βέβαια, νομίζω, την ομιλία και τις παρεμβάσεις που κυκλοφορεί θα πρέπει να την αξιοποιήσετε. Εμείς θα θέλαμε ειλικρινά να τη μελετήσετε και να μας πείτε και σκέψεις και γνώμες και αντιρρήσεις και προσθήκες ή τι δεν... Ίσως δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά ή δεν το βλέπουμε πιο ολοκληρωμένα, γιατί εσείς έχετε και τη γνώση και την πείρα ζώντας μέσα σε αυτά τα προβλήματα μέσα στο νοσοκομείο.
Αυτό ζητάμε από όλους τους συναδέλφους σας, γιατρούς, νοσηλευτές, σε όλη την Ελλάδα, για να πάρουμε υπόψη και μελετάμε αυτές τις θέσεις. Δεν θέλουμε δηλαδή αφιψηλού να πούμε 1, 2, 3, 4, 5 τελείωσε, γιατί μας ακούτε ότι εμείς στο όραμά μας, στη σκέψη μας, έχουμε μια άλλη κοινωνία, η οποία θα υπηρετεί τον εργαζόμενο άνθρωπο. Έχουμε στο μυαλό μας ένα άλλο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι αυτό έτσι όπως έχει καταντήσει, έτσι όπως έχει φτάσει να γίνει και που συντηρείται, το ξαναλέω, με το χέρι στην καρδιά, μόνο με τη δουλειά και την αυτοθυσία τη δική σας, των γιατρών, των νοσηλευτών, των όλων των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Χρειάζεται επιστημονικό κεντρικό σχέδιο, χρειάζεται δημόσιος τομέας υγείας και όχι και ο ιδιωτικός. Ο ιδιωτικός από μόνος του και που υπάρχει, η ελευθερία η περίφημη της αγοράς, είναι για το κέρδος. Είναι για τον επενδυτή, για αυτόν που έχει τα λεφτά, για να απομιζά και από τους φόρους που πληρώνει ο εργαζόμενος λαός, αλλά και από τις τράπεζες, αλλά και από τον κρατικό κοροανά, και να ενισχύεται και να τον πληρώνει. Στέλνεις έξω τον άνθρωπο γιατί δεν έχεις εδώ την ειδικότητα να σου κάνει αξονικό τομογράφο ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλη ενέργεια ή δράση να λειτουργήσει ως γιατρός, μια μονάδα, ένα τμήμα, και τον στέλνεις έξω στον ιδιώτη γιατρό, στον ιδιώτη κλινικάρχη, για να κερδοσκοπεί ο ιδιωτικός τομέας. Άρα λοιπόν και τον απορροφά και απαξιώνει το δημόσιο για να οδηγήσεις εκεί, αφού στο μυαλό σου έχεις την ιδιωτικοποίηση της υγείας, αφού την αντιλαμβάνεσαι την υγεία κάτι ως εργοστάσιο, κάτι ως βιομηχανία που πρέπει να λειτουργήσει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και όχι ως λειτουργήμα που είναι από το ίδιο το κράτος, την ίδια την κοινωνία που πρέπει να περιθάλπει το λαό της και να παίρνει μέτρα πρόληψης, υγείας και αποκατάστασης σε συνέχεια του ασθενή. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα νομίζω πρέπει να τα βάλουμε επιτάπητο στη συζήτηση, φυσικά μην ξεχνώντας ότι προτεραιότητα έχουν τα άμεσα ζητήματα που απασχολούν και εσάς και που τα παλεύετε, να τα παλέψουμε κι εμείς. Εμείς δεν λέμε ότι οτιδήποτε μέτρο ανακουφιστικό ή ενισχυτικό και το παραμικρό που θα γίνει δεν χρειάζεται. Εμείς παλεύουμε και αυτό να γίνει. Έλεγα και στο διοικητή, εμείς δεν κολώνουμε, συγγνώμη για την έκφραση, να χτυπήσουμε και πόρτες υπουργών και να τους πάρουμε τηλέφωνο και να τους συναντήσουμε, ειδικά και βουλευτών και της κυβέρνησης και εγώ ο ίδιος προσωπικά του Πρωθυπουργού, για να απαιτήσουμε κάτι να γίνει. Το κάνουμε, το διεκδικούμε. Όπως καταθέτουμε και τροπολογίες, καταθέτουμε και προτάσεις νόμου, άσχετα αν οι πλειοψηφίες, οι εκάστοτε πλειοψηφίες, δεν τα υιοθετούν αυτά. Αλλά αυτά είναι αιτήματα δικά σας. Δεν μπορώ να πω εγώ και να μου πει κανείς ότι έχω άδικο όταν λέω ότι χρειάζονται τόσοι γιατροί στη Λιβαδιά, τόσοι νοσηλευτές, ή λύστε εκείνο το ζήτημα με το τάδε μηχάνημα που δεν λειτουργεί, ή βάλτε τηλεφωνικό κέντρο επιτέλους. Γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι τα προτείνουν αυτά, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, αφού ζουν οι ίδιοι την κατάσταση. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να πιέσουμε. Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε μόνο είναι ότι θα τα παλέψουμε. Ξέρετε ότι λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, δεν κρύβουμε λόγια. Τα λέμε και οι αντίπαλοι όλοι και τα άλλα κόμματα και οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό ακριβώς μας αναγνωρίζουν. Την εντυμότητα, τη συνέπεια και το να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο και αν δυσαρεστούν αυτιά ή στεναχωρούν κάποιους. Αυτή είναι η αντίληψή μας. Και τη συζητάμε βέβαια. Τα στραβά μας να τα διορθώνουμε κι εμείς, αλλά ταυτόχρονα και οι άλλοι να ακούν την άποψή μας και την άποψη των εργαζομένων, των σωματείων, όλου του κόσμου και να παίρνουν μέτρα. Και να μην κάθονται στην αυθεντία της εξουσίας, των κυβερνήσεων και της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Αλλά να τη λειτουργούν αυτοί προς όφελος του λαού και όχι μόνο των εχόντων και κατεχόντων.